Γνωρίσατε κάποια προβλήματα από κοντά αυτόν τον καιρό που βγήκατε πόρτα-πόρτα, όπως ήθιστε να λένε αυτές τις μέρες. Σε κάθε περίπτωση είσαστε και τρόπον τεινά, είσαστε ο υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ρεοκάστρου. Συνεπώς νομίζω ότι έχετε καλή εικόνα και καλή γνώση των προβλημάτων. Από εκεί ύστερα όμως εγώ περιμένω να ακούσω και λύσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, θα μιλήσω μάλλον για τους προσωπικούς μου στόχους. Μάλιστα. Όσον αφορά τη δημοτική επιχείρηση, ναι, είμαι υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής. Δεν σας ακούω, κύριε Δαμιανάκη. Με συγχωρείτε. Να. Δεν σας ακούω, κύριε Δαμιανάκη, να ξέρετε. Ορίστε. Λοιπόν, να σας πω σαν τα κοινωνικά προβλήματα, μάλλον ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες είναι οι λύσεις και ποιες είναι οι προτάσεις. Αυτή τη στιγμή στη δημοτική επιχείρηση έχουμε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα ευρωπαϊκό επιδοτούμενο, και όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι επιδοτούμενα. Ναι. Είναι ο παιδικός σταθμός που 35 ωφελούμενες μητέρες έχουν δωρεάν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό. Είναι το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που άλλες 55 μητέρες έχουν δωρεάν τα παιδιά τους στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο μαθαίνουν ζωγραφική, κάνουν γυμναστική, μαθαίνουν μουσική, ζωγραφική και γυμναστική. Και υπάρχει και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι της κοινωνικής μέρημνας που έχουμε 150 ηλικιωμένους δωρεάν κατοίκων φροντίδα. Δεν σας κρύβω, από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ένας από τους στόχους δεν είναι μόνο το τι έργα θα γίνουν στην επόμενη διετία, τριετία, μεγάλα έργα, έργα πνοής, θέματα τα οποία και έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την περιοχή μας. Για μένα ένας προσωπικός στόχος είναι τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών. Όταν μπαίνω σε ένα σπίτι και το πρώτο πράγμα που συζητάμε είναι η ανεργία, είναι ότι δεν υπάρχει δουλειές, ότι δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα καθημερινά που έχουν στην οικογένειά τους. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να δώσουμε στόχους και λύσεις μέσα από ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα. Ναι. Είναι μεγάλη χαρά όταν παρέχουμε σε 35 μητέρες δωρεάν. Η λέξη δωρεάν με την οικονομική συγκυρία και την οικονομική κατάσταση που μαστίζει την κάθε οικογένεια, όταν μπορούμε να τους παρέχουμε κάτι δωρεάν, είναι πάρα πολύ βασικό. Μάλιστα. Καλά βέβαια, εγώ τώρα επειδή είμαι κακό προαίρετος δημοσιογράφος, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω. Καλύπτουν αυτές οι κοινωνικές δράσεις τις ανάγκες του υπάρχοντος Δήμου Ρεοκάστρου ή όχι? Κοιτάξτε. Δηλαδή σας έχει έρθει και 36η μητέρα και της είπατε συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να σας δεχτούμε, δεν έχουμε budget. Παρακαλώ. Ωραία. Καταρχήν θα πρέπει να σας εξηγήσω ποια είναι η δομή και ποια είναι η λειτουργία. Είπατε 35 μητέρες. Ναι. Ωραία, 35, το δέχομαι. 30... Λέω. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο, ναι, το ερώτημα. Σας έχει έρθει και 36η μητέρα, στην οποία είπατε λυπάμαι, δεν έχουμε budget να σας βοηθήσουμε ή όχι? Καταρχήν το budget δεν ξεκινάει από εμάς. Αυτές ήταν οι ανάγκες σας. Ναι, όχι, οι ανάγκες είναι παραπάνω. Ένας δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Σύμφωνοι. Οι ανάγκες του, όσο μεγαλώνει, οι ανάγκες του είναι όλο και περισσότερες. Απλώς, όταν η άδεια λειτουργίας είναι για 35 παιδιά, μάλιστα, γι' αυτό αναγκαστικά, αυτό είναι 35 ωφελούμενες μητέρες. Μακάρι να είχαμε περισσότερες θέσεις και θα μπορούσαμε να εντάξουμε. Απλώς τι γίνεται? Σε αυτό το πρόγραμμα, που φέτος έγινε μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι μητέρες δεν πληρώνουν τίποτα. Εκτός από τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους δήμους, φέτος ενταχθήκανε και πάρα πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί. Ναι. Οπότε πέρα από τον δημοτικό παιδικό σταθμό, που δεν σας το κρύβω, ήμασταν από τους πρωτοπόρους και εμείς που μπήκαμε στο πρόγραμμα, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να είναι δωρεάν η φοιτηση των παιδιών, έτσι και πάρα πολλοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί ενταχθήκανε στο πρόγραμμα. Οπότε νομίζω ότι έχετε καλή απάντηση και για την 36η μητέρα, έτσι? Ναι. Εγώ αυτό καταλάβω από την απάντησή σας. Εγώ θα σας πω κάτι. Μακάρι να είχαμε στο σχεδιασμό για του χρόνου, καταρχήν τώρα με τον διευρυμένο Δήμο, δεν είναι μόνο η θέση 35. Και στο Δήμο Μυγδονίας έχουν αυτό το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Ναι, οπότε που το προλάβατε να το απαντήσετε κιόλας. Δεν μπορέσανε να απορροφήσουν όλες τις θέσεις. Η ζήτηση ήταν πολύ μικρότερη από την προσφορά των θέσεων. Που πραγματικά αν το γνωρίζαμε κι εμείς, είχα πάρα πολλές μητέρες, γιατί για μένα το βασικότερο, σαν δημοτικό σύμβουλος,
Είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο γραφείο μου. Και είμαι στο γραφείο μου όχι μόνο για να υλοποιώ τους στόχους που βάζω με τους συνεργάτες μου, αλλά και για να εξυπηρετώ την καθημερινότητα των πολιτών. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν συνεργάζομαι με τα Υπουργεία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Βοηθάμε και εμείς συντελούμε στο να μειώνουμε αυτή τη γραφειοκρατία. Όσον αφορά το Δήμο Μυγδονίας, έχουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, αλλά δεν καλύψανε τις θέσεις. Οι θέσεις είναι περισσότερες από ό,τι είναι τα παιδιά στον παιδικό σταθμό. Οπότε, αν το γνωρίζαμε κι εμείς, θα μπορούσα να προτείνω στις μητέρες που υπήρχε και 36η και 37η, υπήρχαν άλλες 10-15 μητέρες οι οποίες δεν ενταχθήκαν στο πρόγραμμα, γιατί οφείλω να πω ότι δεν τους εντάσσουμε εμείς, αλλά τα χαρτιά τους τα κάνουν στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και αναλόγως την οικονομική κατάστασή τους. Αναλόγως αν είναι άνεργες, φυσικά είναι, το πρόγραμμα είναι για εργαζόμενες μητέρες, αλλά έστω και αν είναι άνεργες και ψάχνουν να βρουν δουλειά, αν είναι γραμμένες, αν έχουν κάρτα ανεργίας και αν έχουν την βεβαίως εξατομικευμένης προσέγγισης, τους μοριοδοτεί πάλι το πρόγραμμα, αλλά τους μοριοδοτεί πολύ λιγότερο από ότι μία μητέρα η οποία είναι εργαζόμενη. Οπότε υπάρχει προσφορά. Και ιδίως φέτος, και οφείλω να σας πω ότι με προβλημάτισε πάρα πολύ, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Ενώ πέρυσι και πρόπερσι ακόμη, υπήρχαν πάρα πολύ λίγες μητέρες οι οποίες γνωρίζανε το πρόγραμμα. Αν και πέρυσι εμείς, επειδή θέλουμε πάντα να καλύπτουμε το 100% των θέσεων, γιατί είναι μια χρηματοδότηση για μένα, όταν μπορείς να απορροφήσεις ένα έσοδο, να δώσεις μια παροχή στο δημότη, χωρίς να ζημιώνεται ο Δήμος, χωρίς να ζημιώνεται η δημοτική επιχείρηση, και να δίνεις μια υπηρεσία δωρεάν, είναι ότι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή σε ένα δημότη. Και δεν σας το κρύβω ότι πέρυσι, επειδή θέλαμε πάλι να καλύψουμε το 100% των θέσεων και στον παιδικό σταθμό και στον ΚΔΑΠ, είχαμε βγάλει φυλάδια, συζητούσαμε με τον κόσμο, αναρτήσαμε στο διαδίκτυο το πρόγραμμα, και ενώ πέρυσι το καλύψαμε με δική μας προσπάθεια το 100%, φέτος υπήρχε υπερπροσφορά. Μάλιστα. Οπότε ένας προβληματισμός είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι του χρόνου, με τον διευρυμένο Δήμο, με την κρίση που θα υπάρχει, να είμαστε έτοιμοι να υπάρχουν ακόμη πιο προσφερόμενες θέσεις προς τους δημότες. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό αυτό μου ακούγεται. Δεν σας το κρύβω ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι πως περιγράφετε το έργο το οποίο γίνεται στην κοινωνική πολιτική, είναι καλό. Ναι, και συγχωρέστε με να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, να το πείτε. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προγράμματα. Ο προσωπικός μου στόχος είναι ότι ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορεί να αφομοιωθεί σε μια δημοτική επιχείρηση ή σε έναν δήμο και έχει να κάνει με δωρεάν παροχή, είναι στόχος προσωπικός και της διοίκησης, γιατί οφείλω να πω ότι έχουμε έναν ικανότατο δήμαρχο, τον Νικόλα τον Πάτο, που ό,τι ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπάρχει μια υποδομή που το αναλαμβάνουμε και το υλοποιούμε. Ό,τι ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπάρχει, ό,τι παροχή δωρεάν υπάρχει προς το Δημότη, να την παίρνουμε. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στόχοι όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, που πρέπει να δούμε εμείς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ξέρετε, όταν μια οικογένεια έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να βρει τον εκάστοτε βουλευτή ή υπουργό να του ζητήσει κάτι. Εμείς που είμαστε και υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε η άμεση κοινωνία των προβλημάτων. Απόλυτα σεβαστό και απόλυτα αποδεκτό αυτό που λέτε. Είσαστε νέος άνθρωπος, αλλά εσείς είσαστε αρκετά απασχολημένος, θα έλεγα, για να μπλέξετε με πράγματα τα οποία μπλέκουν, συνήθιστε να μπλέκουν οι νέοι της εποχής μας. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να τους αποσπάσετε την προσοχή και να μην μπλέκουν ούτε αυτοί, παρακαλώ. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Να μην εμπλάκουν πού? Λέω ότι εσείς είσαστε νέος άνθρωπος, είσαστε όμως αρκετά απασχολημένος με τη δουλειά σας στο Δήμο κτλ. Άρα δεν έχετε χρόνο για να μπλέξετε, εντός εισαγωγικών, εκεί που μπλέκουν άλλοι νέοι στην ηλικία σας και την ηλικία μου. Πώς σκοπεύετε να αποσπάσετε και τους υπόλοιπους νέους του Δήμου σας, ορίστε? Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι νέοι θα πρέπει να δούνε, αν και είναι απελπισμένοι, όπως και τα βλέπετε κι εσείς. Βεβαίως, οι νέοι έχουν απογοητευτεί, γιατί
Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια ηλικία που αφουγκραζόμαστε και τα προβλήματα των νέων, των μικρότερων από εμάς, αλλά αφουγκραζόμαστε και τα προβλήματα των μεγαλύτερων είναι από εμάς. Είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι δύσκολο στη δική σας δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο. Και μάλιστα, γιατί... μάλιστα δεν έχει και ορισμό, αν θέλετε, δεν έχει και όνομα αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ. Πολλές φορές εμείς στην τοπική αυτοδιοίκηση πληρώνουμε το τίμημα της απογοήτευσης των πολιτικών, των ατόμων, των οποίων δεν έχουν είτε εξυπηρετηθεί, είτε όταν έχουν ένα πρόβλημα δεν έχουν βρει κάποιον να τους βοηθήσει, να τους δώσει μια λύση. Και ιδίως τους νέους, με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, βλέποντας ότι δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει πρόπτικη. Εγώ έχω και μια εταιρεία με ηλεκτρικά είδη και έχω και στο γραφείο μου στο Δήμο. Έχω πάνω από 15-20 βιογραφικά στο γραφείο μου από άτομα νέα που ψάχνουν δουλειά. Και ψάχνουν δουλειά έστω και για 500, 600, 700 ευρώ. Επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο πάντα ήμουν δίπλα στους πολίτες, είτε από μικρός, είτε λόγω της κοινωνικότητας, λόγω της αγάπης που έχω όχι μόνο για τον τόπο και για τους συνανθρώπους μου, με το ρομαντισμό που έχουμε εμείς οι νέοι, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και λέω πώς θα γίνει να βοηθήσουμε σε κάποια σημαντικά προβλήματα. Πριν 10-15 χρόνια συζητούσανε, μικροί ήμασταν και ακούγαμε και λέγανε «Α, αυτή τη στιγμή πώς θα ήταν καλά να μπει το παιδί στο δημόσιο», λέγανε οι γονείς. Τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται στο γραφείο και λένε «Πέτρο, μπορούμε να βρούμε μία δουλειά με 600-700 ευρώ, έστω να μπει το παιδί να δουλέψει». Όταν δεν υπάρχει δουλειά, όταν δεν έχει το παιδί χρήματα, έσοδα, δεν υπάρχει και προοπτική. Και όταν είναι απογοητευμένοι από αυτό, έστω εμείς οφείλουμε να δουλέψουμε προς μία κατεύθυνση, να βοηθήσουμε να αναπτύξουμε κάποιες δομές, κάποιες υπηρεσίες. Γιατί κακά τα ψέματα, πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ό,τι η εταιρεία ανοίγει στο Ωραιόκαστρο, έχουμε στο Δήμο και το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, που στέλνουμε συνεχώς φάξ, όποια εταιρεία ανοίγει και σε όλες τις εταιρείες, αν ζητούν προσωπικό, τουλάχιστον να μπορέσουμε να βάλουμε ένα παιδί από το Δήμο, να εξυπηρετήσουμε κάποιον δημότη, κάποιον κάτοικο του Ωραιοκάστρου. Και ακριβώς έτσι θα συνεχίσουμε και στο Διευρυμένο Δήμο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ανοίγουν πάρα πολλά καταστήματα και κοιτάζουμε τουλάχιστον την ανεργία που υπάρχει στο Δήμο μας να βοηθάμε τα άτομα να μπαίνουν σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια. Θα σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό. Θα σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Θα σας ευχαριστήσω και για την γνωριμία, διότι σήμερα σας γνωρίζω πρώτη φορά. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο. Λίγες μέρες μείνανε. Και εμείς θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, κύριε Λαζάρου, για ακόμη μία φορά που με φιλοξενήσατε στο κανάλι σας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να έρθει στις εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε και πρόσωπα. Ψηφίζουμε και πρόσωπα που πιστεύουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν, μπορούν να είναι δίπλα μας και δεν έχει να κάνει με τις βουλευτικές. Και καλά κάνετε κι εσείς, σαν δημοσιογράφος, που προτρέπετε και τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές. Έτσι πρέπει να κάνουμε και όχι να τον προτρέπουμε να μην ψηφίσει. Αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε από τους, εμείς είμαστε με τους μικρούς, ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, μέχρι εδώ. Εμείς ξανά μαζί βεβαίως αύριο στις 18:00 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.